περίμενε τώρα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το αν είναι ο τίτλος σωστός. Πρόκειται για πρόσκληση σε επαγγελματίες καλλιτέχνες από την ομάδα σας, που είναι η Αφορμή. Σωστά. Για έρευνα στο Μουσείο Μπενάκη. Σωστά. Είναι ένα εργαστήριο έρευνας και συνδημιουργίας. Ωραία. Με τίτλο συγκεκριμένο Exile, ακριβώς γιατί αφορά το θέμα της εξορίας, του εξόριστου, και του αυτοεξόριστου, με όλες του τις προεκτάσεις. Είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο διευρυμένα. Ωραία. Αυτό είναι ένα εργαστήριο λοιπόν για περίπου 10 μέρες που γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης Outtopias που ήδη τρέχει για 2 μήνες, τρέχει στο Μουσείο Μπενάκη. Όποιος βρίσκεται δηλαδή Αθήνα πηγαίνει και το παρακολουθεί. Ναι, είναι μια εξαιρετική έκθεση αυτή που αφορά performances που έχουν πραγματοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή δημόσιους χώρους, σε αστικό τοπίο που τροποποιούν το αστικό τοπίο. Και ήδη παρουσιάζεται εκεί η δουλειά μας σε βίντεο, το Project Odysseus. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της έκθεσης, για να ανακεφαλαιώσω και να μην σας μπερδεύω, είναι αυτό το ανοιχτό κάλεσμα που πραγματοποιείται προς καλλιτέχνες, με αφορμή τον τίτλο και την έννοια της εξορίας. Θα παρουσιαστεί επίσης το αποτέλεσμα του εργαστηρίου στις 11 και 12 Νοεμβρίου στο Μπενάκη. Μισό λεπτό τώρα. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από τη δική σας δουλειά ή είναι αποσπάσματα από τα πλάνα που έχουν? Όχι, είναι από συγκεκριμένη παράσταση που λέγεται Project Odysseus Θεσσαλονίκη, mm-hmm. η οποία παράσταση εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Φεστιβάλ της Πράγας, στην Prague Quadrennial, που πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια, είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ διεθνές. Εκπροσωπήσαμε λοιπόν την Ελλάδα και με αφορμή αυτή την εκπροσώπηση φιλοξενήθηκε στη συνέχεια στο Μπενάκη και διευρύνθηκε και το θέμα και φιλοξενούνται και άλλες ομάδες, είτε κυρίως από την Αθήνα αλλά και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ανταλλαγή πολιτισμού, αυτό καταλαβαίνω από όσα μου είπες τόση ώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γι' αυτό και δεν θέλαμε να κάνουμε άλλη μια καινούρια παράσταση στο Μπενάκη, αλλά να είναι μια συνεργασία με διαφορετικούς καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη τέχνης και όχι μόνο. Έχει αρχιτέκτονες, δηλαδή έχει καλλιτεχνίτες κτλ. Αλλά έχει και αρχιτέκτονες, έχει ψυχολόγους που θέλουν να συμπεριθούμε σε όλο αυτό το κομμάτι mm-hmm. της έννοιας, της εξορίας που να το ζούμε. Εξού και το επαγγελματίες και όχι καλλιτέχνες. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι στο φάσμα του καλλιτέχνη, αλλά ακριβώς, να μπορεί να συμμετάσχει με τον τρόπο του στην έρευνα. Ναι. Έχει φωτογράφους, έχει διάφορες ειδικότητες. Και πρέπει να πω ότι μέχρι και την Κυριακή εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το κάλεσμα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να. Α, ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι τρέχει ακόμη το κάλεσμα. Δεν έχετε ολοκληρώσει δηλαδή με τις συμμετοχές σας. Κυριακή είναι το deadline, είμαστε οριακά με τις συμμετοχές. Αλλά επειδή ο χώρος στο Μπενάκη στην Πειραιώς, μιλάμε για το κτίριο της Πειραιώς, είναι ένας εξαιρετικός χώρος, τεράστιος με πάρα πολλές δυνατότητες. Άρα χωράει κόσμο. Χωράει κόσμο, χωράει ιδέες. Έτσι, μια ευκαιρία κατάθεσης δημιουργίας. Με ποιον έρχονται σε επαφή προκειμένου να συμμετάσχουν? Με σένα, εδώ? Και με μας μπορούν να έρθουν σε επαφή και μέσα από την ιστοσελίδα του Μπενακίου, του Μουσείου. Θα βρουν όλες τις πληροφορίες. Υπάρχει και email στο οποίο πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους και στη συνέχεια τους καλούμε εμείς. Το project θα το δούμε και εδώ κάπως? Είστε είτε κατακαιρματισμένο, είτε ολόκληρο? Θα το δούμε. Θα μπορούσε να φιλοξενηθεί εδώ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή σε κάποιο άλλο μουσείο. Είμαστε σε συζητήσεις. Εκ των υστέρων, θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αθηνά μου, τα πεις πάρα πολύ στρωτά. Τελικά. Το φοβόμουν. Απλά σας τρόμαξα. Ήταν πολύ, πολύ εύπιπτο, παιδάκι μου. Έτσι, μπορώ να το ξαναπώ εγώ τώρα. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Με τέτοια θέματα δεν γίνεται να μην δώσουμε χρόνο και χρειάζεται και διαρκώς να δίνουμε.